Τα παπούτσια είναι λάθος πάρα πολύ. Το παντελόνι αυτό το έχουμε ξαναδεί, το έχει βάλει και η Ιωάννα Σιαμπάνη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτή είναι, είναι πιο μακριά τα δικά σου τα κρόσια, ήταν λίγο. Θα τα κόντινε η Ιωάννα προφανώς. Θα τα κόντινε. Δεν ξέρω. Πιο χοντρά νομίζω ότι ήταν τη Ιωάννα. Όχι, το ίδιο. Δεν είναι πιο κοντά κρόσ. Για να λέει η Ιωάννα δεν είναι το ίδιο, δεν θα είναι το ίδιο προφανώς. Αλλά πάντω τόσο είναι ένα παντελόνι το οποίο είναι εντυπωσιακό και θέλει ένα διαφορετικό χειρισμό, σίγουρα όχι αυτά τα παπούτσια. Ωραία. Προσπάθησε αύριο να έρθει με ένα. Με αυτό που είναι μέσα σου. Με αυτό που σε αρέσει, με αυτό που είναι στην ντουλάπα σου. Φτιάξε ένα κόνσεπτ και έλα και πες εγώ αυτή είμαι. Καταλαβες. Τουλάχιστον να παίρνεις τη χαρά του να δίνεις ποιος είσαι. Γιατί τώρα πας να κάνεις λίγο μοντέρνο, λίγο προχωρημένο, λίγο forward και δεν βγαίνει. Δεν έχω μπει καλή περίοδο. Αυτό είπα και πριν. Ζωδιακά. Ότι μπήκα, όχι. Μπήκα τελευταία και είναι λίγο τώρα. Σε καταλαβαίνω. Τι να αποδείξω τώρα, δηλαδή. Τον εαυτό σου να αποδείξεις. Αυτό. Αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σου, σε οποιοδήποτε ξέρεις, περιβάλλον βρίσκεσαι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι ο εαυτός σου. Μόνο έτσι κερδίζεις. Διαφορετικά χάνεις πάντα. Οπότε έλα εσύ, το καθάρισες. Ωραία. Ένα. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Κωνσταντίνα Σουλτάτ. Gonna give them all the finger. You gotta set the score right. Call it Hans Zimmer. My time wherever I go. I took a chance like I'm from Chicago. 100 plus in that Murcielago. About to go, hey, hey, turn it to the Congo. Τι αλήθεια τα λέμε. Τέλεια. Μου πάνε. Τώρα δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Εντάξει, εγώ δόξα τω Θεώ. Πάντα τέτοια. Έμεινες τελικά. Πού να μην. Α, αντί να φύγω, ναι. Όχι, για καλό το λέω. Ναι, οκ, okay, το αποφάσισα. Με βοηθήσαν και τα κορίτσια και οι κριτές. Και μείναμε. Τα κορίτσια. Ναι. Τι σου είπανε. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, τα λύνουμε τα θέματα που έχουμε. Τα λύσαμε λοιπόν. Συζητήσατε. Ναι. Με έτσι ποιο κάνουν οι άνθρωποι. Την Εύ. Α, είχαμε εξελίξεις. Ναι. Ενημέρωσέ με. Για πες τι έγινε. Τι έγινε, όλα καλά. Ξέρε παιδί μου, ναι τώρα, τι να λέμε. Επειδή τα άλλα διαδραματίστηκαν on air μπροστά μας. Ναι. Και εντάξει. Στον κόσμο. Ήμασταν και δύο, πιστεύω, λάθος και εντάξει, τώρα είμαστε normal. Ωραία, μπράβο. Αυτό είναι ωραίο δείγμα. Ναι, ανθρωπιάς. Πολιτισμού γενικότερα. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, και σήμερα εγώ... Εύα, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, συμφωνώ με την Κωνσταντίνα. Εντάξει, όλα καλά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και σήμερα εγώ πάω. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι... Σε... Να φέρω τα χαρτιά μου. Πώς να πω, όταν σπούδαζα. Όταν είμαι συμφοιτήτρια με κάποια. Ναι, ωραία, ωραία, το. Όταν σπούδαζα, όχι τώρα που σπουδάζω. Ναι. Λοιπόν, ένας συμφοιτητής μου κάνει πάρτι και πάμε σπίτι του με τις φίλες μου και τους φίλους μου, όλοι θα είμαστε εκεί το παρέακι και θα κάνουμε πάρτι. Είναι το πρώτο πάρτι της χρονιάς. Οκ. Okay. Πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακό, ναι, αυτό. Ωραία. Αυτά. Okay. Κορίτσια, βαθμολογία. Εύα μου. Λοιπόν, μου αρέσει η προσέγγιση σου που είναι κοριτσίστικη και πολύ μοντέρνα. Θα σου πω τι μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ η φούστα.
σου πάει πάρα πολύ, σου αναδεικνύει τα πόδια σου. Μ' αρέσει και που επέλεξες το διάφανο, το πουκάμισο, που έχει το διαφάνεια και το... κόλλησα τώρα. Ποιο εδώ λες. Πάνω, ο γιακάς, γιακά. Ναι, συγγνώμη, κόλλησε ο εγκεφαλός μου. Ο γιακάς είναι σκούρος και φαίνεται και δεν είναι διαφάνεια. Μου αρέσει και το τζιν, το μπουφάν, στο κόκκινο χρώμα. Δεν μου αρέσει αυτή η ζώνη που έχει βάλει εδώ στη μέση. Είναι χωρίς λόγο. Αν ήθελες να βάλεις ζώνη, ναι, θα προτιμούσα μία φαρδιά, αλλά χωρίς τα... ναι, χωρίς αυτά. Και χωρίς τα ασημή στοιχεία, γιατί οι σκουπιά εδώ, μπερδεύονται τα κουμπιά, μπερδεύονται και τα ασημή στοιχεία εδώ. Μου αρέσει το βινίλ, το παλτό, πάρα πολύ. Απλά μου το έχεις μπερδέψει λίγο. Ναι. Σου έβαλα 3 για την προσέγγιση, για τα πόδια που είναι πολύ ωραία, για τη φούστα και για το πουκάμισο. Ευχαριστώ. Αλλά είναι λίγο μπερδεμένο. Ναι. Αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και το μοναδικό διάρρη το έχει βάλει η Νίνα. Εγώ στην Κωνσταντίνα έβαζα πάντα μεγάλους βαθμούς. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά, χαμογελαστή, γελάω με τα αστεία της και τα ρούχα που έβαζε μου αρέσαν πάρα πολύ. Τώρα είναι το πρώτο που δεν μ' άρεσε τόσο. Δεν πειράζει, θα τα χαλάσουμε εδώ εμείς. Δεν ταιριάζει η ζώνη, όπως είπε και η Εύα. Είναι λίγο δεν ταιριάζουν, σου λέω, στα δικά μου μάτια. Δεν πειράζει. Άλλο ύφασμα το απ' έξω, άλλο ύφασμα το μέσα, άλλο το αυτό, άλλη ποιότητα το... Δηλαδή καλσόν με μπότα οκ, συνεχίζουμε οκ και μετά αρχίζει και μπερδεύεται. Να. Sorry. Δεν πειράζει. Να. Έχει πολλές καρδούλες. Τι σου είδα. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 2,8. Ευχαριστώ. Καλώς, βρε, καλώς. Καλησπέρα. Πώς από εδώ δεν θα έφευγες, ε? Κύριε Δημήτρη, με κρατήσατε με τα λόγια σας. Τα σκέφτηκα. Και ψυχολόγος, Δημήτρη μου. Να. Τον έχω σαν μπαμπά μου μερικές φορές. Αχ, ήταν που περίμενα ότι θα ακούσω, Παναγιά μου. Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά που λέει. Η αλήθεια είσαι λίγο μεγαλύτερη από το γιο του. Ότι είσαι 2 χρόνια μεγαλύτερη από το γιο μου, το μεγαλύτερο. Οπότε... Αλήθεια. Μια κόρη δεν έχει. Ορίστε. Μια κόρη δεν είχατε. Έχεις αποκτήσει 11. Απέκτησες τώρα μια. Και τελικά τι καταλάβες, θα μείνεις. Γιατί τι ήταν, αυτό που σου είπε που έτσι σε άγγιξε περισσότερο? Όχι, ότι δεν μπορούμε... Γενικά, η ζωή δεν είναι και πολύ εύκολη, αλλά αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας και δεν πρέπει πάντα να το βάζουμε στα πόδια, επειδή κάτι μας έτυχε. Έλα μας, θα ξαναπείς σε μια εξάγεια. Εκεί να δεις. Στα 20, όλα είναι ωραία, καλέ. Όλα. Στα 20 μια λες, μια ξελές, όλα καλά. Ναι, λίγο, το τρελού. Κανονικά. Ο Δημήτρης μιλάει. Α, εγώ μιλάω. Μιλήσει όποιος θέλει. Δεν είπες Δημήτρη. Είπα όχι, ναι, μου απίθυνε το λόγο, οπότε γι' αυτό πιάσαμε την κουβεντούλα. Εντάξει, άμα θέλει να μιλήσει ο Δημήτρης. Να σου πω, γιατί λοιπόν... πρώτα την καλμάρισε εσύ την Κωνσταντίνα, για να τη δώσουμε μετά στους υπόλοιπους. Για να σε καλμάρω λοιπόν, να σου πω ότι αυτή την εικόνα. Κακούλη. Αυτή την εικόνα που με πολύ κόπο έχει κάνει, φαντάζομαι, σήμερα και σου πάει. Κάποτε είχαμε βαρεθεί να τη βλέπουμε. Αλήθεια. Είναι πιο αίτη πεθαίνει. Ναι. Είναι σαν να βγεις, όπως λέγαμε εδώ πέρα με την Πέτη, υπήρχε ένα μαγαζί, το μόνο μαγαζί που είχε τέτοια ρούχα στην Ελλάδα, ήταν στο Κολωνάκι, λεγόταν Remember. Υπήρχε και στην Πλάκα μετά. Θρυλικό. Και μετά πήγε στην Πλάκα. Μετά είχε αυτά τα παπούτσια, δεν τα βρίσκεις πουθενά τότε αυτά, μόνο σε αυτό το μαγαζί. Μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Είχε λοιπόν αυτά τα παπούτσια, είχε καρό φουστίτσες, ήταν σαν να έχει βγει από το Camden Town, ας πούμε, από το Λονδίνο. Και αυτή η εικόνα λοιπόν, η οποία με πολύ κόπο, αγάπη και χαρά δημιούργησες, θέλω να σου πω ότι ήταν εκατοντάδες τα κορίτσια που την έδωσαν έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι μια ωραία εικόνα. Έρχεται λίγο από τα παλιά, κάνει σύγχρονη, γιατί έτσι είναι η μόδα, όπως λέγει η Μπέτη Ρόδα. Και έρχεται και παρέρχεται. Σε αυτό που βλέπω θα ήθελα να φοράς ένα διαφορετικό καλσόνα, να το κάνεις ακόμα λίγο πιο αλήτικο σε εισαγωγικά. Ναι. Κοίτα να δει. Ναι. Ή να είχε κάτι μπασχετό σε αυτό το καλσόν. Να δω λίγο από μέσα. Πώς είσαι? Ναι. Φοράω τυράντες. Τυράντες. Ναι. Για ναι. Να κρατάνε τη ζώνη. Ναι. Δεν ναι. Είναι τη ζώνη αυτές οι τυράντες. Μη. Για να κρατάνε τη φούστα τυράντες. Ναι. Και μια ζώνη από πάνω διακοσμητική, φαντάζομαι. Αφού τη φούστα την κρατάνε. Να σου πω και κάτι 2 λεπτά. Θα μου δείξει μια φωτογραφία σου πάλι.
Όχι. Θα μου δείξει τον έλεγχο. Είχα. Ένα μόνο τελείο σχολείο. Έναν άσπρο κορσέ. Και λέω τώρα. Τον άσπρο να βάλω ή τον μαύρο να βάλω. Ναι. Και το έφερε για να λυθεί το μυστήριο. Το έφερε τώρα. Λίγο από κάτω για να έπρεπε να βάλεις. Τι έπρεπε, ας πούμε, για να πω, ναι, σε αυτό το σύνο. Τι άλλο είχες στην ντουλάπα σου και δεν μας τα έφερες. Γιατί δεν έφερες όλη την ντουλάπα να την έχεις εδώ πίσω. Και να μην τίσετε να πω φέρετε. Να πω δεν μισό λεπτό γιατί έχω κι αυτό, μήπως πάει. Κοίταξα δεις. Έπρεπε να φέρεις την ντουλάπα και τις κούκλες. Γιατί εκεί το έχουμε ρίξει το επίπεδο. Να παίξουμε μετά με τις κούκλες και να κάνουμε τέτοια. Να δίνουμε μετά τις κούκλες να κάνουμε τέτοια. Μια χαρά. Χαριτωμένα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω τελικά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Κράτα το, είναι σαν γκέτα από ναύτη. Ναι, σε μεγάλη. Σαν επίδεσμο. Σαν επίδεσμος ελαστικός. Σαν αυτό το κορσέ που φοράγανε κάποτε για να κρατάει λίγο και να μάζει. Ή που φοράνε οικοδόμοι να τους πιάνει μέσα και να παθαίνουν τέτοιο. Πολύ ωραίο, στη ζάντα μέσα, καταπληκτικό. Όρσα, το ίδιο φοράει και ο Στέντικα. Άμα χρειαστεί ο άνθρωπος, κοίταξα, να του δώσω. Ναι. Λοιπόν, άμα την ψάχνω. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα λίγο στις λεπτομέρειες. Ωραία τα παπούτσια συνδυασμένα με αυτή την καρότη φούστα. Αυτό που πάνω είναι τζιν ή είναι το κόκκινο? Είναι crop top jean. Είναι τζιν το ύφασμά του, λέω. Crop jacket, ναι, ναι. Όχι crop top. Okay. Crop jacket, ναι, συγγνώμη. Οκ, okay, το έχει συνδυάσει ωραία λοιπόν με την καρότη φουστίτσα. Δεν είναι τόσο κοντά τα χρώματα, τα κόκκινα, αλλά οκ. Okay. Όχι, είναι πιο φωτεινό. Είναι πιο φωτεινό πιο αυτό λίγο και του δίνει λίγο παραπάνω. Δεν συμφωνώ με τη ζώνη. Ναι. Θα μπορούσε να βρει μια άλλη ζώνη να το δέσει εκεί πέρα. Εμένα μου αρέσει αυτό που φορά και εγώ μέσα. Δεν συμφωνώ με τη ζώνη τόσο πολύ, διότι είναι μια πληροφορία η οποία δεν τη βοηθάει όλη την εικόνα. Να. Ούτε η άσπρη, ούτε η μαύρη όμως. Έπρεπε να πα στο άλλο σιρτάρι. Στο άλλο. Έτσι. Ναι. Μ' αρέσει και το τζάκετ που κυβάλλει από πάνω. Η τσάντα είναι χαριτωμένη παιδικό-εφηβική. Κοίταξε να δεις, όπως λες και εσύ με κοιτάς σαν μπαμπά και εγώ σε κοιτάω σαν παιδί μου. Αν έρχονταν λοιπόν το παιδί μου έτσι στο σπίτι και μου έλεγε μπαμπά θα βγω. Μπαμπά δώσε πεντάρικο. Μιλά του λέγε. Ξεκινάω τα βασικά. Θα της έδινα λεφτά. Και θα συζητούσαμε πάρα πολύ για το στυλ σου. Σαν μπαμπά, θα έλεγε που πα παιδί μου με το σουτιέν έξω. Σαν μπαμπά, θα σου έλεγα που πα παιδί μου με το σουτιέν έτσι. Ναι, ναι. Που πα με το σουτιέν έτσι, που πα με αυτέ τι μπότε που ταιριάζουν, καλά, νομίζω. Ναι. Θα σου έλεγα. Τόσα χρόνια σε αυτό το σπίτι, τίποτα δεν κατάλαβα. Δεν είδε δηλαδή. Δεν πρόσεξε. Εάν είμαι από μπαμπά, δεν σε άφηνε να βγει εσύ έξω. Εντάξει. Έτσι. Αν σε έβλεπα λοιπόν έξω, θα έλεγα ένα κορίτσι το οποίο είναι fashion victim και όχι fashion icon. Ωραία. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι, ναι. Έτσι. Θα περάσω λοιπόν και στο βαθμό μου. Όμως ωραία τα συνδύασες για αυτό το fashion victim που έχεις κάνει. Με αρκετά λάθη, αλλά θυμίζει αυτή την παλιά εικόνα. Θα σου δώσω κάτι να σου ανεβάσω το ηθικό. Τρία, παιδί μου. Μπαμπά. Λοιπόν, όντως και εμένα μου θύμισε τις εποχές Remember, που βγαίναμε κι εμείς και πηγαίναμε στα κλαμπ και φεύγαμε το πρωί. Είπατε και για το after πριν και θυμήθηκα που έβγαινα από ένα after party πρωί με ασημένιο shorts, με μπλούζα με τρύπες, με platform. Extreme! Του έδωσε και κατάλαβε. Τι κορσέδες Μαντόνα φοράγαμε, δεν φαντάζεσαι τι έχουμε βάλει. Και βγαίνω από το κλαμπ, ντάλα ήλιος, δεν έχουμε πάρει και γυαλιά. Ξεχαστήκαμε. Και περνάει το λεωφορείο και είναι μια κυρία Τροϊκουλούρη και κάνει. Σα είπε τρέπεστε με πάμε για διάσεις, τώρα βγαίνετε.